in kine anastasi protus upathus pistumenos spek nekron digiras ton Lazaron Christe εγκέντρι του Λιβάνου ας επίδεσαι. Εκείς κρουθία ενός εύσουσι,
του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όλη τα υψηλά της Ελλάδης, πέτρα καταφυγή της ανταγωγής. Επίσης σε λίγες καιρούς, ο ήλιος έγινε του πίσω αυτού. Έτους κόδωνες και η έρευνο νύξ, ένα αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του κρυμού. Σκύμνη ωριόμενη που αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήθισαν και ήσταν μάρτες αυτών τη δασίσκου. Εξελέψατε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού δώσες πέρας. Πώς ανεβαλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης, εκπληρώθη η γη της θύσεως. Αυτή τη θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά πονουκές την αριθμός, ζώα νεκρά με τα μεγάλια. Εκεί πλοία διαπορεύονται, βράχουν ούτως τον έφτασας, εμπέζουν αυτοί. Πάντα προσέβουν τον κόσμο, δούνε την τρόπη να τον εισέπτερο, τόπος του αυτής, συλλέξουσι. Ανοίξαν τον σου τη χείρα, τα σύμπαντα κλεισίσουν και χριστότοπος. Αποστρέψαν τον δέσου με πρόσωπο, περαθήσουν. Ανταλερίς το πνεύμα αυτόν και εκρύψωσι, και στο φούν αυτόν επιστρέψωσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται, και αναγεννείς με πρόσωπο της γης. Ή το ενδόξα Κύριος τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έννης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο ατόμινος τον ωραίο και καπνίζει. Άσο το Κυρίο τη ζωή, ξαλώ το Θεό μου, έως υπάρχει. Την ευθεία αυτού η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσω με το Κυρίο. Εκλείπε να μαρτωρεί από τις γης και άνω μου, ώστε μη πάρθει να ακούσω. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έλεγε την κρίση με αυτού, έζος κόδος και γέννη του νύξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ρήγια Ήγιο του αιώνας και Ιωαννή. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Η ευθύση μόν, Κύριε, δόξα σου. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Έπις άλλουθεν ειρήνης και έπις σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Έπις ειρήνης του ψήπαντος κόσμου, ευσταθίας του Αγίου του Θεού Εκκλησίων και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Δε του Αγίου Οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περικφρασίως αερών, εφορίας
καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε, ελέησον. Οδε μπορούντον, νουσούντον, κανόντον, εχμαλώτον και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε, ελέησον. Ε, Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δαϊθόμεν. Thank you.
παρά το Κύριο το ελέος και πολύ παρά αυτό λυτρώσει και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανωνιών αυτού. Κύριε, η φωνή σου κατέλησε του Άδου αβασίλεια. Patros, ora.
Γεωργίου Ευγενίας Τέλλας, Άννας Μαρίας,
Δήμητρα Γεωργίου, Βαρβάρα Αθηνά, Λαζάρου, 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 Σωτήρας, Αναστασίου, Αγγελική, Πρατιβής, Πρεσβυτέρα, Πεδόση, Τύπον, Τέκρον, Εγγόνου, Γονέων, Αδελφών και των Συγγενών, και Φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον, Κύριε, διασπέρατα αυτοί αναμαρτύρες φυλακθήναι μας, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθάβελ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Την εισπέραν πάσαν τελείαν Αγίων ειδηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριος, την συμψωή, αμήν.
Εβδομάδος, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Εκκλησία μας εορτάζει πάντοτε την Ανάσταση του Λαζάρου, του φίλου του Κυρίου. Ο Λάζαρος ζούσε στη Βηθανία με τις αδελφές του, τη Μάρθα και τη Μαρία. Ήταν φίλος του Κυρίου. Κάποτε αρρώστησε πολύ βαριά. Οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα στον Ιησού. «Κύριε, ο αγαπημένος σου φίλος είναι άρρωστος». Όταν το έμαθε ο Ιησούς είπε, «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί με αφορμή την αρρώστια, τη δόξα του Υιού του Θεού». Ο Ιησούς αγαπούσε τον Λάζαρο και τις αδελφές του, αλλά δεν έτρεξε κοντά τους αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την ασθένεια. Έμεινε εκεί όπου βρισκόταν για ακόμη 2 μέρες. Και όταν πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, είπε στους μαθητές του, «Ας πάμε στην Ιουδαία». Ο φίλος μας ο Λάζαρος κοιμήθηκε. «Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του νόμιζαν ότι μιλάει για τον ύπνο του σώματος και του είπαν, «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα γίνει καλά». Εκείνος όμως εννοούσε το θάνατο. «Ο Λάζαρος πέθανε», τους λέει. «Χαίρομαι όμως για σας, γιατί ο θάνατός του θα γίνει η αφορμή για να πιστέψετε». Όταν ο Κύριος έφτασε με τους μαθητές του στη Βηθανία, ο Λάζαρος ήδη βρισκόταν για 4η ημέρα στο μνήμα. Εκεί βρισκόντουσαν και αρκετοί Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα, γνωστοί και φίλοι της Μαρίας και της Μάρθας, για να τους συμπαρασταθούν στο πένθος τους. Όταν η Μάρθα έμαθε ότι ήρθε ο Χριστός στην πόλη τους, έτρεξε να τον προϋπαντήσει και του είπε, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πένθαινε ο αδελφός μου. Ξέρω όμως ότι και τώρα θα σου δώσει ο Θεός ό,τι του ζητήσεις». «Ο αδερφός του θα αναστηθεί», της είπε ο Χριστός. «Ναι, Κύριε, ξέρω ότι θα αναστηθεί την ημέρα της κρίσεως, όταν θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί», είπε η Μάρθα. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», απάντησε ο Κύριος. «Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει στο σώμα θα ζήσει αιώνια. Και καθένας που πιστεύει, που με πιστεύει, ποτέ δεν θα πεθάνει». «Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», λέει η Μάρθα. «Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Η Μάρθα στέλνει μήνυμα στην αδερφή της, τη Μαρία, ότι έχει έρθει ο Κύριος. Η Μαρία έτρεξε να τον συναντήσει. Οι Ιουδαίοι που την είδαν να τρέχει, νόμισαν ότι πηγαίνει στο μνήμα να κλάψει τον αδερφό της. Η Μαρία όμως έτρεχε για να συναντήσει τον Ιησού. Μόλις τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε, «Κύριε, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου αν ήσουν εδώ».
Ο Ιησούς βλέποντάς την να κλαίει, λυπήθηκε βαθιά, συγκινήθηκε και δάκρυσε. Ρώτησε, «Πού τον έχετε βάλει?» «Έλα και δες», του απάντησε. Και οι παριστάμενοι Ιουδαίοι έλεγαν, «Δέστε πόσο τον αγαπούσε». Άρα για αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να μην πεθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν μαζί με τη Μαρία και τη Μάρθα και τους φίλους τους που βρίσκονταν στη Βηθανία έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδο της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. Λέει ο Ιησούς, τραβήξτε την πέτρα. Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα γιατί είναι τέταρτη μέρα σήμερα στο μνήμα του, λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού. Μα ο Κύριος της απαντά, «Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Άνοιξαν λοιπόν οι παριστάμενοι το μνήμα του νεκρού, αφού τράβηξαν τη βαριά τα φόπλακα. Και ο Ιησούς σήκωσε στον ουρανό τα μάτια του και είπε, «Πατέρα μου, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες». Και ύστερα φώναξε δυνατά, «Λάζαρε, έλα έξω». Βγήκε ο νεκρός, με δεμένα τα πόδια και τα χέρια, με πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάριο, όπως συνήθιζαν τότε να θάβουν τους νεκρούς. «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει», τους είπε ο Ιησούς. Πολλοί από τους Ιουδαίους που είχαν πάει για να επισκεφτούν τη Μάρθα και τη Μαρία, συγκλονίστηκαν από αυτό το γεγονός και πίστεψαν στο Χριστό. Μερικοί όμως πήγαν και στους Φαρισαίους και τους είπαν αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς. Εκείνοι αμέσως συγκάλεσαν συμβούλιο και αποφάσισαν πως είναι καλό για όλο το λαό να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Από τότε ζητούσαν αφορμή για να συλλάβουν τον Κύριο. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας λέγει ότι τότε ο Λάζαρος ήταν 30 χρονών και έζησε άλλα 30 χρόνια. Τελείωσε τον επίγειο βίο του στην Κύπρο το έτος 63 μετά Χριστό και ο τάφος του στην πόλη των Κιτιαίων έγραφε «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Το 890 μετά Χριστό μεταφέρθηκε το ιερό του Λείψανο από τον αυτοκράτορα λέοντα του Σοφό, ο οποίος συνέθεσε τα ιδιόμελα στον εσπερινό της εορτής του Λαζάρου. «Κύριε Λαζάρου, θέλω τάφον ειδή». Ένα χαρακτηριστικό της μετέπειτα ζωής του Λαζάρου, σύμφωνα με την παράδοση, είναι ότι δεν γέλασε ποτέ παρά μόνο μία φορά όταν είδε κάποιον να κλέβει μια πύληνη γλάστρα στο Κίτιον και είπε την εξής φράση, «Το ένα χώμα κλέβει το άλλο». Στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής περιγράφεται η θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Από όλη τη διήγηση γίνεται σαφές ότι η είσοδος του Ιησού στην Αγία Πόλη είναι θριαμβευτική για την Εκκλησία. Μόνο με την πίστη και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος η είσοδος του καταδιωκόμενου από τους άρχοντες του Ισραήλ προφήτου αποβαίνει θριαμβευτική μετάβαση του Μεσσία στη δόξα του. Η διήγηση δίνει την εντύπωση αποσπάσματος ημερολογίου κινήσεως του Ιησού και των περί αυτών. Η επαύριο είναι η δεκάτη νησά, δηλαδή η Δευτέρα. Η είδηση της ελεύσεως του Ιησού στα Ιεροσόλυμα διαγείρει τα πνεύματα, ιδιαίτερα μεταξύ των επαρχιωτών, κυρίως Γαλιλαίων προσκυνητών, οι οποίοι διατηρούσαν εντονότερη τη μεσσιακή ελπίδα περισσότερο, γιατί το Πάσχα με την ανάμνηση της λυτρώσεως από τη δουλεία της Αιγύπτου έδινε το απαραίτητο υπόβαθρο. Οι κάτοικοι της Αγίας Πόλεως ήσαν περισσότερο συντηρητικοί και λόγω της παρουσίας της θρησκευτικής ηγεσίας, η οποία δεν συμπαθούσε τις επαναστατικές αντιλήψεις του λαού και λόγω των αιματηρών επεισοδίων, τα οποία κατά καιρούς διαδραματίστηκαν εκεί και είχαν ως αποτέλεσμα το φόνο δεκάδων κατοίκων. Επομένως λοιπόν,
ήταν ο ενθουσιασμός να καταλάβει μόνο τους κατοίκους της Πέτρου που ζήουσαν σε διαρκή αναβρασμό, οι οποίοι ευρισκόμενοι για τον εορτασμό του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα μόλις έμαθαν ότι ο Ιησούς πλησιάζει εξήλθον προς υπάνησιν αυτού. Η όλη σκηνή θυμίζει και τις σημερινές εκδηλώσεις κατά την υποδοχή ενός λαϊκού ηγέτη. Οι άνθρωποι είχαν στα χέρια και αίσιαν χαρμόσυνα τα βάια των Φινίκων. Πρόκειται περί πλεονασμού, διότι τα βάια είναι κλάδι Φινίκων πως θα έκαναν κατά την υποδοχή θριαμβευτή στρατηγού. Επειδή όμως στα Ιεροσόλυμα τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και σήμερα δεν πείονται φινικόδεντρα, τα βάια των Φινίκων προέρχονταν από την εορταστική ανθοδέσμη την οποία καθένας προμηθευόταν κατά την εορτή της κοινοπηγίας και διατηρούσε μέσα στο σπίτι του. Παρουσία των κλάδων των Φινίκων προσδίδει στην υποδοχή του Ιησού πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι τα βάια ήσαν σύμβολο τριάμβου κατά την αρχαιότητα. Ορθά δε και σε εμάς χρησιμοποιούνται κατά τη βαϊοφόρο κλάδι Δάφνης, διότι αντιστοιχούν πλήρως στο συμβολισμό των κλάδων των Φινίκων. Τη θριαμβευτική ατμόσφαιρα συμπληρώνουν οι κραυγές του πλήθους, οι οποίες εκφράζουν την εναπόθεση των ελπίδων του λαού στο πρόσωπο του Ιησού. Οι διαδηλωτές εκφράζονται με το ψαλμικό «Όσανά Κυρίου». Το «Όσανά» μεταφράζεται από τους εβδομήκοντα «Δια του σώσονι», δηλαδή «Σώσε μας λοιπόν Κύριε», και εκφράζει την έντονη ελπίδα του λαού και την καταφυγή του στον Κύριο για τη λύτρωση. Η κραυγή «Όσανά» ηχείως απελπισμένη κλήση σε βοήθεια ανθρώπου που κινδυνεύει να πνιγεί ανάλογα προς το του Τριωδίου «Κύριε πριν εις τέλος απ' όλο με σώσονε». Ο λαός του Ισραήλ αναμένει τη λύτρωσή του από τον Ιησού. Στο πρόσωπο του βλέπει τον απεσταλμένο του Θεού, τον Βασιλεία του Ισραήλ. Η προσφώνηση που απευθύνεται από το πλήθος προς τον Ιησού εκφράζει άριστα τις μεσσιακές προσδοκίες της εποχής, τους εθνικούς πόθους των Ιουδαίων, οι οποίοι ανέμεναν τον Βασιλέα, ο οποίος απελευθέρωνε τη χώρα από τους Ρωμαίους κατακτητές και θα αποκαθιστούσε τη Βασιλεία του Δαβίδ. Στις εθνικές αυτές προσδοκίες δεν ανταποκρινόταν πλήρως το βασιλικό αξίωμα του Ιησού, τονίζει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής. Ο Ιησούς δεν εισέρχεται έφυπος όπως έκαναν οι βασιλείς της αρχαιότητας για να οδηγήσει τον λαό στην νικηφόρο εκστρατεία κατά των εχθρών. Εισέρχεται καθισμένος σε γαϊδούρι ως ειρηνικός άρχοντας, ως ταπεινός και άσημος κατά κόσμο. Στην ιαχή του πλήθους αντιπαρατίθεται η νέα πραγματικότητα του ειρηνικού άρχοντα της Εκκλησίας που συμφωνεί με την προφητεία της Γραφής. Το «καθώς εστί γεγραμμένο» δεν σημαίνει ότι η ζωή του Ιησού αναγκαστικά έπρεπε να εκπληρώσει τις προφητείες, αλλά ότι η ζωή του διασάφησε το αληθινό νόημα των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης περιγράφει τον Μεσσία ως ειρηνικό και ταπεινό άρχοντα εν αντιθέσει προς τους πόλεμοχαρείς στρατιλάτες βασιλείς της εποχής του. Η δύναμη του Μεσσία δεν στηρίζεται στα άρματα και τους ύπους, ούτε αποσκοπεί στη θεμελίωση ισχυρού επίγειου κράτους. Αντιθέτως μάλιστα, ο Μεσσίας είναι αδύνατος κατά κόσμο. Το έργο του όμως θα πετύχει, τονίζει ο προφήτης, ώστε να μην υπάρχει λόγος να ανησυχεί ο λαός του Κυρίου. Ο Μεσσίας θα αποκαταστήσει τη Βασιλεία του Θεού, διότι προέρχεται εκ του Κυρίου και φέρνει τη Βασιλεία του. Το πραγματικό νόημα της προφητείας και την εκπλήρωσή της στο πρόσωπο του Ιησού δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν, δηλαδή να κατανοήσουν και να αποδεχτούν οι μαθητές, παρά μόνο ότε εδοξάσει ο Ιησούς. Η δόξα του Ιησού δεν είναι η κατά κόσμον επιτυχία, αλλά ο Σταυρός και η Ανάσταση, όπως τονίζεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Προς την Ανάσταση ως την δόξα, αποβλέποντας ο Ευαγγελιστής συνδέει με αυτή την έκκληση του Πνεύματος στους μαθητές. Σταυρός,
Ανάσταση και Πεντηκοστή συμπίπτουν κατά τη σημασία τους. Από το φως δε της Αναστάσεως φωτιζόμενοι και από την προνοή του Παρακλήτου ζωογονούμενοι, οι μαθητές μπορούν εκ των υστέρων να γνωρίσουν τη Γραφή. Και το έλεον και πληθυνόν αυτά εν τη Αγία Κερά Εκκλησία ταύτη τη πόλη και νησοτάφτη εν τη οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων δούλων σου Λαζάρου, συζύγου τέκνων γονέων αδελφών και συγγενών, Μαργαρίτα, συζύγου τέκνων εγγόνων και συγγενών, και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέπος συντηρών και διακυβέρνοντας ύπαντα Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
των Κυρίων, ου κερδατοθήσονται παντός αγαθών. Ο ευλογημένων από του νύν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νύν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Πιστούμενος εκ νεκρών ηγύρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός, ο δεν και ημείς ως υπέδες τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σύ τον νικητή του θανάτου βόμε, ως ανά εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίας των Παμεγίστων Ταξίαρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Οερών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτη της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Δεκαημέρου, του και Προστάτου και Πολίουχου της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεός, ο Κύριος, ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία και ελάκησια ταύτη και στο γέννη παντή, εις αιώνα της αιώνων, αιωνία, η μνήμη των μαγαλείων και ενημοκτητώρων των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και πάντων των ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να χωρέσει είπαμε. Όθεν και ημείς ως υπέδες τα της νίκης σύμβολα φαίνονται.
Την κοινήν Ανάσταση πρώτους. Θέλω να γυρίσεις το άλλο που βρέθηκε. Όχι, όχι. Θα γίνει η φωνά μπροστά, γυρίσεις άλλο που... Εντάξει, είχαμε σήμερα να πούμε ότι χρειάζεται. Πάτε μου και πάτε μου. Ένα λεπτό, περιμένετε. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσα σε Χριστό ημών αδερφότητον. Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των προσφύγων αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, εκτοπισθέντων αδερφών ημών, και υπέρ της εν ασθενή ευρισκομένων υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία και τέκνου γονέων αδελφών και το συγγενό. Αμήν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ανάσταση πρώτου σου πάντους πιστούμενος. Τι είναι δικό. Ευχαριστώ.